στο στούντιό μας, στον καναπέ μας, στην παρέα μας, βρίσκονται δύο πολύ γνωστοί χειρουργοί, θώρακος, ιατροί λοιπόν, οι οποίοι στο παρελθόν πάντα μας διαφώτιζαν σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα δεδομένα στο κομμάτι της ιατρικής. Ιατρική ενότητα, πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, γιατί μας αφορά όλους και ένα παραπάνω όταν μπαίνει στο πλάνο μας αυτή η ειδικότητα. Πολλοί από εμάς μπορεί να στρεσαριζόμαστε, να φοβόμαστε και να λέμε πώς τώρα ο θώρακας, που είναι ένα σημείο που δύσκολα έχει κανείς πρόσβαση, έχει ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και πώς εμείς ερχόμαστε τώρα να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις. Οι ειδικοί, οι γιατροί. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες των πληροφοριών. Οι παθήσεις του πνεύμονα, με σημείο αναφορά στο πνεύμονα, είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, ο τρόπος αντιμετώπισης τους αυτών των παθήσεων έχει εξελιχθεί με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας που τη βιώνουμε σήμερα και πώς να μην γινόταν άλλωστε στο κατόφλι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Πάμε να καλωσορίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, γνωστές προσωπικότητες, τον κύριο Ιωάννη Ντροσίτη, χειρουργός θώρακος και επιστημονικός συνεργάτη της Κρέτα Interclinic. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντροσίτη. Καλώς σας βρήκα. Και άλλον ένα γνώριμο. Έτσι, και θα πούμε μετά και για τα βιογραφικά αυτών των ανθρώπων που έχουμε στην παρέα μας. Τον κύριο Ανδρέα Μονιάκη, χειρουργός θώρακος και αυτός επιστημονικός συνεργάτης της Κρέτα Interclinic. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Μονιάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και μεγάλη μας τιμή, αλήθεια είναι, γιατί είστε από εκείνους ανθρώπους που οι συστάσεις μπορεί να είναι και περιττές, αλλά έτσι περισσότερο για τον κόσμο να σας γνωρίσει. Και ένα παραπάνω να ξεκινήσουμε, κύριε Ντροσίτη, γιατί το είπα εγώ και πριν. Κάπως μας αγχώνει και μας στρεσάρει όταν θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτή της χειρουργικής θώρακος. Και ένα παραπάνω, όταν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτή η ειδικότητα, με τι καταπιάνεται, ποια είναι τα όργανα τα οποία μπαίνει στη διαδικασία να διορθώσει εντός αγωγικών. Να δούμε λίγο, να καταλάβουμε τι είναι στη θωρακοχειρουργική ειδικότητα. Ναι, είναι μια ειδικότητα πρώτης γραμμής, θα έλεγα. Είναι από τις πιο δύσκολες και πιο μακροχρόνιες στην εκπαίδευσή τους ειδικότητα. Περιλαμβάνει τη χειρουργική των πνευμόνων, όλου του θώρακα και της καρδιάς ακόμα, ως ειδικότητα ενιαία. Απαιτεί αρκετή προσοχή, αρκετή εκπαίδευση, αρκετή εμπειρία προκειμένου να έχεις το αποτέλεσμα. Και να σας πω ότι για όλους τους άλλους γιατρούς, μάλλον για όλους τους άλλους χειρουργούς των άλλων ειδικοτήτων, ο θώρακας είναι ένα ταμπού. Πολύ δύσκολο ένας άλλος χειρουργός θα παρέμβει στα όργανα αυτά. Ξεχώρισε σαν ειδικότητα στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πιο μπροστά τα έκαναν αυτά η Γενική Χειρουργία. Και σχετικά πρόσφατα, θα έλεγε κανείς. Σχετικά πρόσφατα, αν ναι. Πούμε από το 90 ως ειδικότητα και αναγνωρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και λίγο πιο νωρίς. Και είστε οι άνθρωποι που παραδώσατε στους ασθενείς σε επίπεδο Κρήτης, θα το πω, κατά το παρελθόν, όλες σας υπηρεσίες και όλα τα νέα δεδομένα, βοηθήσατε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι μας βλέπουν τώρα σίγουρα σας γνωρίζουν και σίγουρα έχουν ακούσει για εσάς, διότι κύριε Μονιάκη και οι δύο, μια καταπληκτική, πολύ δυναμική ομάδα πλέον υπό τη στέγη και υπό τη σκέπη του Κρέτα Interclinic του ομίλου HHG. Έχετε περάσει στο παρελθόν από νευραλγικές θέσεις του ΕΣΥ, του νοσοκομείου εδώ στο Παγνί, ως διοικητές των μονάδων σας, εννοώ ότι. Διευθυντές της θωρακοχειρουργικής για χρόνια και οι δύο έχετε περάσει από αυτό και πλέον τα φώτα σας εστιάζονται σε περιστατικά που βρίσκονται μέσα στο Interclinic. Το σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε ένας, καθένας ξεχωριστά. Είναι από τις λίγες φορές, φαντάζομαι, που φιλοξενείτε δύο συναδέλφους μαζί και αυτό το κάνει κάτι ξεχωριστό. Προσπαθήσαμε μετά από τόσα χρόνια επικοινωνίας στο Παγνί που είμαστε πάνω από 20 χρόνια, να ενώσουμε πια τις δυνάμεις μας για το όφελος των ασθενών, για το κοινό καλό. Για το κοινό καλό, όπως λέτε. Και τι είναι αυτό που ενδιαφέρει ένα ασθενή, που το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια, και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνουμε, το προσπαθούμε στο μέγιστο βαθμό. Εδώ μιλάμε για την τέλεια σύζευξη που παρέχει ασφάλεια, έτσι, απέναντι στον ασθενή, ο οποίος προετοιμάζεται για το χειρουργικό κρεβάτι, έτσι. Να ρωτήσω λίγο και να μιλήσουμε για τις παθήσεις του πνεύμονα, πάνω στις οποίες τελικά οι νέες τεχνολογίες έρχονται και εναρμονίζονται με τα νέα δεδομένα της θωρακοσκοπικής, να το πούμε καλύτερα και πιο εστιασμένα.
Να πούμε μια εισαγωγική πρόταση. Βεβαίως. Η θωρακοχειρουργική, το μεγαλύτερο μέρος των επεμβάσεων αφορά τον πνεύμονα, όπως λέτε. Εκτός αυτού όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλα όργανα, όπως είναι η τραχεία, ο ισοφάγος, το μεσοθωράκιο που έχουμε, το θύμο αδένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις παθήσεις είναι ο πνεύμονας. Στον πνεύμονα τώρα έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις καλοήθεις παθήσεις και τις κακοήθειες. Εκεί που έχουμε τώρα ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και έχουμε κάνει τα μεγάλα άλματα είναι τόσο όσον αφορά τις τομές, όσο και την έκταση του παρενχήματος που χρειάζεται να αφαιρέσουμε. Τομές. Στο παρελθόν είχαμε ξεκινήσει και κάναμε πολύ μεγάλες τομές. Θα πω έτσι ιστορικά, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω ειδικότητα, κάναμε το face down, δηλαδή ο ασθενής ήταν κάτω, η τομή ξεκινούσε από πίσω και ερχόταν μπροστά. Αυτό πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκε και φτάσαμε στις πλάγιες θωρακοτομές και σήμερα έχουμε φτάσει τα θωρακοσκοπικά. Δηλαδή μέσα από μια πολύ μικρή τομή, 5-6 εκατοστών, χειρουργούμε και κάνουμε μεγάλες επεμβάσεις. Μαζί με αυτό, στα τελευταία χρόνια έχει έρθει αυτό που λέμε ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική, που συνδυάζει την πολύ μικρή τομή, αλλά το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα. Σου δίνει πολύ μεγάλο άνεση να έχεις πολύ μικρότερο χρόνο μέσα στο χειρουργείο, που αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί έτσι μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα των επιπλοκών. Μάλιστα. Κύριε Τροσίτη, όταν ένας άνθρωπος επισκέπτεται τον θεράποντα ιατρό του και έρχεται αντιμέτωπος με την είδηση ότι από εδώ και έπειτα εμείς θα πρέπει τώρα να μπούμε στο χειρουργείο, γιατί αυτό επιτάσσει η κατάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγχώνεται, στρεσάρεται έτσι κι αλλιώς με αυτή την είδηση και εσείς πρέπει εκεί να του εξηγήσετε τι πρόκειται να συμβεί. Σίγουρα κάπως στο τραπέζι πέφτει και η έννοια της αναισθησίας. Είναι γενική αναισθησία μου, πώς θα γίνει αυτό, κινδυνεύω από κάτι, ο αναισθησιολόγος είναι εξειδικευμένος. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί τι συμβαίνει χωρίς γενική αναισθησία, που σημαίνει να έχει τη συνείδησή του. Να πω πάλι ότι η ειδικότητα αυτή είναι η ειδικότητα αιχμής, είναι πολύ δύσκολη ειδικότητα και για μας που μετά από τόσα χρόνια την ασκούμε, και για τους νέους αλλά και για τον ασθενή. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις, ελάχιστες, όπου θα μπορούσε κάποιος με τοπική για να καταλαβαίνει ο ίδιος ο ασθενής να παρέμβει στο ανθρώπινο σώμα και ειδικά στο θώρακα. Συνήθως δηλαδή είναι γενική αναισθησία. Να πω ότι είναι μια πολύ πιο ιδιαίτερη κατάσταση το κομμάτι της αναισθησίας σε σχέση με το τι συμβαίνει. Εδώ είναι ιδιαίτερη, είναι οι αναισθησιολόγοι, είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό, έχουν τις ικανότητες και την εκπαίδευση να δώσουν αναισθησία στον ένα πνεύμονα, όχι σε αυτόν που χειρουργείς, αλλά στον άλλο. Είναι μια σειρά, μια διαδικασία η οποία θέλει πολλά χρόνια εκμάθησης και είναι και δύσκολη την ώρα που την κάνεις. Να πω, να γυρίσω πίσω στο πρώτο θέμα, ότι οι πρώτες επεμβάσεις στο θώρακα περιγράφονται ακόμα και στην Ιλιάδα. Τραυματισμοί δηλαδή στο θώρακα, μελόγχες κτλ. Στην πατρίδα μας έχει εξελιχθεί μετά τη δεκαετία του 50, γύρω μετά το 1960. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει η εξέλιξη και να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, ότι η κλασική μέθοδος, η ανοιχτή προσπέλαση είναι το golden standard, τέλος. Όλα τα άλλα ήρθαν επικουρικά με το χρόνο και δεν έχει εγκαταλειφθεί αυτή η μέθοδος. Υπάρχει. Η εξέλιξη που έχει γίνει δεν άλλαξε ογκολογικά κάτι, αν μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς. Ογκολογικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά. Σύγχρονες τεχνικές, κύριε Μονιάκη, που εναρμονίζονται έτσι με τα δεδομένα της ιατρικής και της χειρουργικής πλέον σε αυτό το κομμάτι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για μικρές καμερούλες, όπου δημιουργούνται πρωτίστως κάποιες μικρές σοπές στα πλαϊνά του σώματος. Και από εκεί πλέον με τη βοήθεια της κάμερας γίνεται μια πιο ουσιαστική, ενδότερη έτσι επισκόπηση του θέματος, του προβλήματος, της πάθησης και η χειρουργική παρέμβαση είναι με ακρίβεια... To the point. To the point, έτσι. Μα σε συνέχεια της κουβέντας που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι ότι ποιος ήταν ο σκοπός που
προσπαθούμε να μειώσουμε τις τομές μας για να έχουμε την καλύτερη αποκατάσταση του ασθενούς και λιγότερο πόνο. Και αισθητικό το αποτέλεσμα στο τέλος, έτσι έλεγα, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αλλά φανταστείτε, οι ασθενείς τους, οποίους χειρουργούμε εμείς, είναι συνήθως ηλικίας 50 και άνω. Δεν είναι το πρόβλημά τους αν θα έχουν μια τομή 5 ή 7 εκατοστών, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο θωρακοσκοπικό ή στην ελάχιστη επεμβατική, στην ανοιχτή. Αυτό που έχει σημασία είναι η γρήγορη αποκατάσταση, δηλαδή ο ασθενής να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα από το νοσοκομείο, και να μην μένει πολύ χρόνο στο χειρουργείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που μου είπατε τώρα για τις κάμερες, βλέπουμε τώρα και διάφορες εικόνες από το, στο monitor. Ο σκοπός μας είναι ότι με τα θωρακοσκοπικά έχουμε πάρα πολύ καλή προσέγγιση, πάρα πολύ καλή επισκόπηση της θωρακικής κοιλότητας, και αυτό μας βοηθάει στο να κάνουμε πολύ καλούς χειρισμούς και να αποφεύγουμε τις μεγάλες τομές, ώστε να είμαστε και γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά, με αριθμούς. Δηλαδή, είπε προηγουμένως ο κύριος Δροσίτης ότι η ανοιχτή θωρακοχειρουργική στο παρελθόν είχε αυτό το ποσοστό επιτυχίας. Τώρα έχουμε το συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα, ότι όσο πάει και γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα και εκπαιδευόμαστε περισσότερα, οι νέοι σε μεγαλύτερο βαθμό, αυξάνεται ο αριθμός των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων. Δηλαδή, σήμερα, μέχρι το παρελθόν ήταν γύρω στο 80% να γίνεται. Προσέξτε, ήταν η ανοιχτή μέθοδος. Τώρα, εξέλιξη της ανοιχτής είναι και η ελάχιστα επεμβατική. Όταν λέω ανοιχτή στο παρελθόν, μιλάμε για τομές 15 εκατοστών. Αυτό δεν υπάρχει πια, δεν συζητάμε. Μιλάμε για τομές 7-8 εκατοστών. Ανοιχτή μεν, αλλά ελάχιστα επεμβατική. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές επεμβάσεις, τις οποίες μας δίνει τη δυνατότητα το ιστορικό και η ανατομία του ασθενούς να τις κάνουμε αμιγώς θωρακοσκοπικά. Αυτό, χρόνο με το χρόνο, μαθαίνοντας και κάθε μέρα περισσότερα, αυξάνεται ο αριθμός. Ακόμα και στην Ευρώπη, σιγά σιγά άλλες χώρες, δηλαδή στην Αμερική, έχουν φτάσει σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Στην Ευρώπη ακόμα είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, αλλά δεν πάβει το κύριο ποσοστό των επεμβάσεων να γίνεται με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Στο δικό μου το μυαλό έχει αποτυπωθεί και από τους δύο σας ότι η θωρακοχειρουργική είναι μια πολύ δύσκολη ειδικότητα. Και μιλάμε με ανθρώπους που έχουν περάσει ατελείωτες ώρες πάνω από τα βιβλία να απορροφήσουν τη γνώση και να φτάσουν στο σημείο που είναι σήμερα. Δεν θα σας ζητήσω να προβλέψετε το μέλλον, γιατί σίγουρα δεν μπορείτε να το κάνετε. Αλλά αν υπάρχουν στοιχεία στην ιατρική κοινότητα γενικότερα που προμηνύουν τι πρόκειται να συμβεί, ποιοι μπορεί να είναι οι σύμμαχοι της θωρακοχειρουργικής στην πορεία, έχουμε κάτι να δώσουμε, κάτι υπάρχει που δείχνει ότι ξέρεις κάτι, στην πορεία αυτό που θα έρθει, ό,τι είναι αυτό, έρχεται για κοινό καλό. Έχετε των ασθενών ένα παραπάνω. Έχετε δίκιο. Καταρχήν, να αναφέρουμε και άλλη μια τεχνική, η οποία γίνεται, η ρομποτική, σε διάφορες ειδικότητες. Θα έλεγα ότι ακόμα στη θωρακοχειρουργική είναι σε πολύ πολύ περιορισμένη έκταση. Να σκεφτείτε ότι στα δημόσια νοσοκομεία δεν γίνεται πουθενά, σε πολύ ελάχιστα. Άρα τι θέλω να πω με αυτό, ότι το ρομπότ, τη χρήση του ρομπότ θα βοηθήσει στο μέλλον και αυτό. Εκεί που έχει γίνει πολύ μεγάλη βελτίωση και πολύ μεγάλη, εξοικονόμηση χρόνου χειρουργικού, είναι τα συρραπτικά εργαλεία που έχουμε. Αυτά μας έχουν διευκολύνει αφάνταστα τη ζωή, γιατί φανταστείτε, με ένα απλό χειρισμό να συρράπτεις το πνευμονικό παρένχημα, ενώ στο παρελθόν έπρεπε να τρώμε τουλάχιστον 20-25 λεπτά, να το κάνεις με το χέρι, και επίσης και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, ένα είναι τα ρομποτικά, η εξέλιξη του ρομπότ, γιατί σας λέω ακόμα είναι δύσκολο, θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο χειρουργείο ασθενής και γι' αυτό ακόμα δεν έχει τόσο. Και η βελτίωση των συρραπτικών. Όσο βελτιώνουν τα συρραπτικά, τόσο θα είμαστε πιο ευέλικτοι στους χειρισμούς μας. Κύριε Δροσίτη, μιλήσατε προηγουμένως για ένα διαχωρισμό στο κομμάτι της καλοήθειας και της κακοήθειας, ό,τι έχει να κάνει με τις παθήσεις τις οποίες αντιμετωπίζετε και τα περιστατικά τα οποία έχετε να κάνετε μπροστά σας στο χειρουργικό κρεβάτι. Θέλω επ' αυτού να μου πείτε, διότι σε επίπεδο Κρήτης, να δούμε ποιες είναι εκείνες οι παθήσεις οι οποίες έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε ως επιτοπλίστων. Ένα. Και δύο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο του πνεύμονα, που είναι ο μεγάλος εφιάλτης όλων τελικά, μπορεί η θωρακοχειρουργική να αποτελέσει ουσιαστικά την πρόληψη απέναντι στον καρκίνο του πνεύμονα? Την πρόληψη νομίζω πως όχι.
την πρόληψη είναι μια γενικότερη θεωρία και μια γενικότερη πρακτική που αφορά το κάπνισμα, τις συνήθειες που έχουμε, τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι παράγοντες που έχει αποδειχτεί ότι έχουν σχέση με τον καρκίνο. Πρόληψη της μετάστασης, με συγχωρείτε, διότι φαντάζομαι ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να εισαχθούμε θωρακικά, βλέπουμε και αφαιρούμε. Όχι, ξεκινάμε ότι ένας ασθενής που θα έρθει σε εμάς έχει κάποιο πρόβλημα. Είτε είναι μια καλοήθης νόσος, είτε είναι μια κακοήθεια, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εκ των προτέρων ή και την ώρα της επέμβασης. Ξεχάσαμε μια άλλη μεγάλη κατηγορία που είναι το τραύμα. Που εδώ το έχουμε αρκετά, δηλαδή το τραύμα του θώρακα είναι το πιο σοβαρό και από τα, πιο θανατηφόρα τραύματα σε ένα τροχαίο ατύχημα ή σε ένα εργατικό ατύχημα. Σε ό,τι αφορά τις κακοήθειες, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια νόσος η οποία έχει την πρόληψη που είπαμε, αν το κράτος έχει την συνειδητοποιηθεί και πάρει κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα τη διακοπή του καπνίσματος. Αυτός καθεαυτός, οι κακοήθειες του πνεύμονα, εξαρτάται από πολλά πράγματα το πόσο καλά θα πάει ή όχι. Δηλαδή, εγώ έχω χειρουργημένο ασθενή, ο οποίος μπορεί να μας ακούει και τώρα, ο οποίος είναι χειρουργημένος από το 1997, θυμάμαι καλά, και μιλάμε συχνά. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι χάνονται πολύ γρήγορα. Είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Είναι αποτέλεσμα σε τι στάδιο είναι η νόσος όταν έρχεται στο χειρουργό, η ικανότητα του χειρουργού, κακά τα ψέματα. Σημαντικό, βέβαια. Και βέβαια και παράγοντες που δεν τους ξέρουμε ακόμα, που έχουν σχέση με την ιδιοσυγκρασία ή και κάποιους παράγοντες που ψαχνόμαστε ακόμα να δούμε. Οι ειδικότητες που εμπλέκονται σε εμάς είναι κυρίως είναι ο παθολόγος, ο γενικός γιατρός στα κέντρα υγείας, ο παθολόγος, ο πνευμονολόγος, ο οποίος είναι το δεξί μας χέρι. Ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτό που όταν και αν χρειάζεται, γιατί υπάρχουν και καταστάσεις που είναι μη χειρουργήσιμος ο ασθενής. Και μετά υπάρχει και η ειδικότητα του ογκολόγου, ο οποίος τώρα τελευταία και με στοχευμένες, θα τα έχετε ακούσει, θεραπείες, στοχεύουν κυταρικά στον καρκίνο και υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να πω όμως ότι η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, αυτή τη στιγμή ακόμα τουλάχιστον, είναι, εφόσον γίνεται, η χειρουργική. Εφόσον είναι σε ένα χειρουργήσιμο στάδιο. Είναι η καλύτερη θεραπεία. Και μπορεί και να θεωρηθεί πληρωσιάσιμος. Όταν σας είπα πριν ότι από το 97 σωστά, υπάρχει ασθενής που είναι τώρα τόσα χρόνια, είναι 25 χρόνια, 26. Παράταση ζωής, ναι, τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Μπορούμε να το θεωρήσουμε έτσι. Αλλά αυτοί είναι οι τυχεροί, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα καλό στάτους και η υγεία τους και όλα προσέχουν. Τους. Γιατί επισκέπτονται το γιατρό, αστερίσκο θα βάλω εγώ, όταν τα συμπτώματα υπάρχουν, κύριε Δροσίτη, ένα παραπάνω, κύριε Μονιάκ, το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί όλοι οι άνθρωποι γενικότερα μας απορροφάει η καθημερινότητα, δεν δίνουμε σημασία σε όλα αυτά που βλέπουμε, λέμε εντάξει, άστο, θα κάνω το check-up το ετήσιο κάποια στιγμή και ερχόμαστε μάλλον αντιμέτωποι με μία είδηση την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε προλάβει. Οπότε και η δική σας παρουσία εδώ, ένα παραπάνω, αυτό έρχεται να υπενθυμίσει. Μαν ένα μήνυμα εκτός όλων των αυτών των ενδιαφέροντων πραγμάτων που μιλάμε, πρέπει να αφήσουμε, να προβάλλουμε, είναι αν μπορεί κάποιος να περιορίσει ή να κόψει το κάπνισμα. Είναι από τα πιο σημαντικά. Ή αν δεν γίνει αυτό, αυτοί που καπνίζουν τουλάχιστον να κάνουν όσο πιο συχνά γίνεται, η οδηγία είναι πάνω από τα 40 εφόσον είσαι καπνιστής, να κάνεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μια ακτινογραφία. Ποιες παθήσεις οι οποίες έχετε αντιμετωπίσει χειρουργικά προέρχονται 100% από το τσιγάρο, μην μου πείτε όλες. Όχι, ευτυχώς. Κοιτάξτε να δείτε, το κάπνισμα και τα παράγοντα τα οποία... Δεν θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, θέλουμε το αντίθετο. Πρέπει να ταρακουνήσουμε, να προβληματίσουμε λίγο. Προβληματίσουμε, ακριβώς. Το 90% της αιτιολογίας σήμερα του καρκίνου του πνεύμονα είναι το κάπνισμα. Γιατί αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής σε όλους τους ασθενείς. Όλα τα είδη καπνίσματος. Ναι, ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι, αυτό τις τελευταίες εργασίες. Γιατί είστε αυστηρός επ' αυτού. Δεν υπάρχουν μελέτες. Εννοείται το άτμισμα και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δεν υπάρχουν. Θα τα δούμε σε μερικά χρόνια.
σε μερικά χρόνια. Θα μείνει πρόσημο θα δούμε τότε. Ναι. Αυτό είναι αν είναι αργά ή όχι. Άρα ήδη όμως ξέρουμε ότι κάνει κακό. Θα να βάζεις μέσα καπνό και να το βγάζεις. Δεν είναι ότι καλύτερο. Τι καλό θα μπορούσε να κάνει στον οργανισμό σου, στον οργανισμό σου έτσι κι αλλιώς αυτό. Και δεν είναι λοιπόν μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα, γιατί και δεν είναι μόνο η νικοτίνη. Είναι όλα τα παράγωγα που προέρχονται από την καύση του τσιγάρου. Από την κορφή, δηλαδή από τα μαλλιά, το δέρμα, τα αγγεία, τους πνεύμονες μέχρι τα νύχια, κάνει κακό. Οπότε δεν είναι δηλαδή μόνο οι άσχημες παθήσεις, η κακοήθεια του πνεύμονα. Κινδυνεύουν και οι παθητικοί καπνιστές, όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον καπνιστών, σίγουρα όχι από δική τους επιλογή, και εκείνοι θα πρέπει να έχουν το νου τους ένα δυστυχώς, παραπάνω. Δυστυχώς, έτσι είναι. Έχουν γίνει και πάλι εργασίες που δείχνουν ότι σε ένα βαθμό, όχι βέβαια το ίδιο με το. Με τους καπνιστές, επιβαρύνονται. Και επίσης τώρα, μια και συζητάμε για το κάπνισμα, αυτή την ενότητα, είναι πολύ σημαντικό, και αυτό πρέπει να ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές μας, ότι όταν κόψεις το κάπνισμα, για κάποιο λόγο, σαν να θέλει να σε ανταμείψει η φύση, και μέσα από το πρώτο εξάμηνο βελτιώνονται όλες, δηλαδή ο σπασμός των αγγείων, η αναπνευστική σου επάρκεια, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι χειροπιαστό. Εγώ κρατάω το γεγονός και πέρασε και η ώρα και τόσο σύντομα, τόσο... Και είχαμε κι άλλα να πούμε. Κρατάω το γεγονός ότι υπάρχουν θαρρυντικά στοιχεία που μας έρχονται στην τέλεια σύζευξη μεταξύ ιατρικής και τεχνολογίας. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα τα νεότερα δεδομένα τα οποία συζητήσαμε με τον κύριο Μονιάκη και τον κύριο Δροσίτη στο κομμάτι της θωρακοχειρουργικής. Είπαμε για το τι ευελπιστούν οι ίδιοι να δούμε στην πορεία προς όφελος της δικής μας υγείας. Κρατάμε το ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Σίγουρα, γενικότερα, το check-up μας, κόβουμε τον κάπνισμα. Το κάπνισμα κτλ. Επίσης, κρατάμε τα χαρακτηριστικά, προεχειρητικά, εγχειρητικά και μεταχειρητικά, τα οποία μας μετέδωσαν οι εξαιρετικοί ιατροί και καλεσμένοι, τους οποίους έχουμε σήμερα εδώ, το ότι υπάρχουν μέθοδοι μέχρι και για τους βαριά νοσούντες να μπουν στο χειρουργικό κρεβάτι, να κάνουν την θωρακοσκοπική τους, ακόμα και με μέθη. Έτσι, διότι στο παρελθόν αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι αν κάποιος υποφέρει από θέματα υγείας, δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία της αναισθησίας. Κάτι το οποίο ήταν μονόδρομος, κύριε Δροσίτη, στο παρελθόν. Αυτό το κρατάμε ως ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο από αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Μην μας ακούνε όμως και συνεχίζουν να καπνίζουν επειδή... Όχι, έχετε δίκιο. Επειδή βρήκατε εσείς τρόπους να μας κάνετε καλά. Αυτό, είναι και δεν αφορά και όλους τους, τους ασθένειες. Έτσι. Δεν αφορά. Εξαιρετικά. Και κρατάμε ότι είναι και μια διαδικασία όπου ως επιτοπλίστων την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες επιστρέφουμε στις δραστηριότητες μας. Δεν έχουμε ανοιχτές τομές, δεν έχουμε πόνους όπως είχαμε στο παρελθόν. Παλιά θα φαινόταν ουτοπικότερο αυτό το στοιχείο εδώ και εμείς το συζητάμε ως δεδομένο πλέον. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Είναι η ελαχιστοποίηση. Να προσθέσω βέβαια, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να ευλογήσουμε και εμείς και τον εαυτό μας, ότι όλες αυτές οι καινούργιες μέθοδοι, αλλά και η εμπειρία και η δυνατότητα υπάρχει και σε εμάς εδώ, στο Ηράκλειο, ως ομάδα, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά και πράγματι είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος έχει δει από εμάς τη βοήθεια και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε να από καρδιάς. Νιώθουμε ασφάλεια που σας έχουμε. Ναι, τελειώνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα, πραγματικά μας κάνατε και αισθανθήκαμε πολύ άνετα. Να είστε καλά. Ότι εκτός από το αμυγός χειρουργικό, υπάρχει και όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχεται ένας ασθενής, επειδή συνήθως έχεις λίγο κάποιες δύσκολες, όχι ευχάριστες ειδήσεις, έχει μεγάλη σημασία το πριν και μετά του χειρουργείου, τόσο για την ψυχολογική, τόσο και για τη σωματική του αντιμετώπιση και ότι πάντα να ξέρει ότι θα έχει δίπλα του όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα το μεταγχειρητικό κάποιο άνθρωπο όλο το 24ωρο να τον μιλήσει, να τον υποστηρίξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν ο άνθρωπος σου εμπιστεύεται τη ζωή του, βασικό, να τον χειριστείς εκτός των γνώσεων, των τεχνικών, αλλά και για το ανθρώπινο και ψυχολογικό παράγοντα. Κύριε Δροσίτη, κύριε Μονιάκη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Γιατί τα νεότερα τρέχουν, έτσι, εξελίξεις τρέχουν. Μπορεί να τις εντοπίσουμε το επόμενο δευτερόλεπτο. Συνεπώς θα είμαστε εδώ. Οι θεματικές γενικότερα. Να το μεταφέρουμε προς όφελος όλων όσων μας βλέπουν. Να είστε καλά. Και σε βάθος χρόνου θα έχουμε να σας πούμε και περισσότερα από την καινούρια μας δουλειά. Ώστε θα έχουμε ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό επεμβάσεων. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.